εικόνες είναι πολύ θετικές από τη μετακίνησή μου στο νέο σύλλογο. Ήταν άλλωστε ένας πολύ σημαντικός, αν όχι ο σημαντικότερος λόγος για να αποφασίσω να μην συνεχίσω στον Ολυμπιακό. Το ότι θα έχω αρκετή περισσότερη ελευθερία, να το πω έτσι, στο κομμάτι των τμήματων και πολύ μεγαλύτερη τριβή και στο πρωτάθλημα της Α2. Μετά από αυτή την παράδοση που έχει χτίσει το ΕΓΑΛΕΟ, δεν θα ήταν τόσο εύκολο αν στα παιδιά δεν δινόντουσαν οι ευκαιρίες το να συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα μεγαλύτερο από την ηλικία τους, όπως ας πούμε το πρωτάθλημα των Νεανίδων και σαφέστατα το πρωτάθλημα του Α' τοπικού. Έτσι που τα βοήθησε πάρα πολύ. Κάποιες αθλήτες του ΕΓΑΛΕΟ καλέστηκαν στην Εθνική Κορασίδων, είναι ενεργά μέλη, πρωταγωνίστρες στην Εθνική. Θεωρώ λοιπόν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα το ότι τους δόθηκε η ευκαιρία και το ΕΓΑΛΕΟ πίστεψε, η διοίκηση του ΕΓΑΛΕΟ πίστεψε στα φαπαδιά με αποτέλεσμα να έχουν και την τόσο καλή εξέλιξη. Τώρα, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το κομμάτι της παραγωγής παιδιών. Τα ήδη υπάρχοντα να έχουν μία όσο το δυνατόν καλύτερη και μεγαλύτερη εξέλιξη και βελτίωση. Απλά επειδή με την άνοδο της γυναικείας ομάδας στην Α2 δεν θα είναι οι ίδιες οι συνθήκες ή εν πάση περιπτώσει δεν θα έχουν τόσα πολλά παιδιά τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο όπως είχαν στο πρωτάθλημα του Α' τοπικού. Θεωρώ ότι ένα χρονοδιάγραμμα 2 ετών θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με βάση την διάθεση και την πολλή δουλειά που θα παράγουμε και θα κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της Αγγελικής, δεν την γνώρισα τώρα, την ξέρω αρκετό καιρό. Τα αποτελέσματα της δουλειάς της φαίνονται μέσα στο γήπεδο, μέσα από τις κατακτήσεις που το ΕΓΑΛΕΟ αυτά τα χρόνια έχει συνδυάσει και έχει πετύχει. Όπως μου είπες και όπως με ρώτησες, αφήνω πίσω μου τον άνθρωπο και τον συνεργάτη και τον μέντορά μου, να το πω έτσι, και τον βολεϊκό μου πατέρα, τον Σπύρο Τσαραντίτη, όπου ξεκίνησε η σχέση μας ως παίχτη προπονητή και εξελίχθηκε και μεγάλωσε και ορίμασε μέσα από αυτά τα 8-9 χρόνια της συνεργασίας μας στην προπονητική. Θεωρώ και αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι του οφείλω πάρα πολλά στο κομμάτι της συνεργασίας και στα όσα μου δίδαξε εντός και εκτός του χώρου του βόλεϊ και εντός και εκτός των ωρών των προπονήσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα το είμαι ευγνώμων και θα το αναγνωρίζω για πάντα. Είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε και να η κλήρωση να τα φέρει έτσι ώστε να παίξουμε αντίπαλοι. Σίγουρα και οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν την νίκη.